Μαθημένοι στις φουρτούνες και στα κύματα και στις θαλασσοταραχές, νίκησαν το πύλες, υποβρύχια, ομορροδίες και τα ονόματά τους πέρασαν στην ιστορία όπως και όλων όσων πολέμησαν στην αιματοβαμμένη πύλη. Μίλτον Ιατρίδης, κυβερνήτης του υποβρυχίου Παπανικολής. Διονύσιος Ζέπος, πρωτάρχης του υποβρυχίου Τρίτων. Μενετόπουλος, πλοίαρχος του πλωτού νοσοκομείου Αττική. Ναύαρχος Καπαδίας, αρχηγός του όρου Αντιτορμιλικό Βασίλισσα Όρα. Ιωάννης Τούμπας, ναύαρχος Αντιτορμιλικό Ανδρίας. Στις 20 Ιουλίου 1944 ήρθαν τη σημαία σε καινούργια Ανδρία ναυπηγημένου στο Νιουκάσιλ της Αγγλίας. Ευχήθηκα καλορίζοντας το καράβι μας στους ναύτες μου και τους υποσχέθηκα ότι με αυτό το καράβι θα γράψουμε μία από τις ωραίτερες σελίδες της ιστορίας μας. Τους βεβαίωσα πως μακριά από τις οικογένειές τους θα έχουν εμένα και πατέρα τους και εγώ θα έχω εκείνους για οικογένειά μου. Τους θύμισα ότι πρέπει να χωριστούν την ελευθερία όσο να ξεμπήσουν των μανάδων, των αδερφών, των παιδιών τους και τις ειδικές τους πατρίδες. Ευχήθηκα να έρθει γρήγορα η επιλογημένη αυτή μέρα για να κλείσουμε τα επόμενα τη πατρίδα μας ελεύθερη. Είμαι αφήστε γνώμη μας στην πατρίδα, διότι μου τη φύλαξε και την ψήσει την τιμή να χωριστώ για την τιμή. Ώρα 12:49 τη νύχτα, παραβλέποντας την Ιταλική θάλασσα του Ανδρία, ακούω από τα βάθη του υποβρυχίου μου φωνή δυνατή. Βενζινόπλιο εν όψη. Δεν καταδύομαι. Στείνω παγίδες στους Ιταλούς. Διατάσσω δύο Ιταλομαθείς ναύτες που είδω στο υποβρύχιο να φωνάξουν στους εχθρούς σε άπτεστα Ιταλικά. Είμαστε κοντρόλ. Όλο το πλήρωμα να κατέβει και να έρθει με τη βάρκα. Κανείς θα μην μείνει. Και όταν όλοι κατέβαιναν στις βάρκες στον Παπανικολή, ακόμη και ο καπετάνιος τους τους ανακοινώνω. Το καράβι μας είναι ελληνικό, είστε αυμάλωτοι. Τους ανακρίνω και παίρνω από τον εχθρό τις πληροφορίες που θέλω. 24 Δεκεμβρίου, 11:45 το πρωί. Τα υδρόφωνα σημειώνουν την παρουσία πολλών πλοίων. Διατάσσω πολεμική έγκριση. Σωλήνες, προσοχή. Βλέπω τον τορπιλητή Κατσικογιάννη. Κάνει γραμμικά το σημείο του σταυρού και έπειτα παραλαμβάνει τις διαταγές του. Οι ναύτες φώναξαν. Για σέβεια στην Παναγιά πληρώνεται με τόπο και επιτόπιο. Στις 7 Ιανουαρίου επιχειρώ με τους ναύτες μου να μπω στο τράγκο. Στις 7:20 το απόγευμα οι ναύτες αναφέρουν ήχο έλπου. Διατάσσω πολεμική έγκριση. Λίγο πιο μετά διακρίνω αριστερά μου ένα σκοτεινό όντι. Ο Θεός με φωτίζει. Διατάσσω σωλήν 7 πι. Περνούν δευτερόλεπτα. Σωλήν 8 πι. Σε ένα λεπτό και 8 δευτερόλεπτα ο τρίτος αξιωματικός του πλοίου μου αναφέρει ότι οι έλκες του εχθρικού υποβρυχίου δεν ακούγονται πλέον. Οι ναύτες αγκαλιάζονται με δάκρυα στα μάτια. Καταφέρουμε τους ναύτες με το λεπτότερο κατόρθωμα του υποβρυχιακού πολέμου. Το εκπυλισμό του υποβρυχίου από υποβρύχιο και μάλιστα μέσα στα δικά του νερά, στην περιοχή ασφαλεία του. Προτείνουμε για προαγωγή επαγγραμματεία. Δεύτερη μου πρωτεία, πολλές από
αυτές οι πρωτείες. Οι Ιταλοί που φάζουν τα ισχυρά οξυρά τους δεν μας ρίχνουν ούτε ένα βλήμα. Καμιά κίνηση ούτε από τη στεριά ούτε από τη θάλασσα. Μέσα στο νερά τους ευχαριστήσαμε τον Άγιο Κόλλα. Μακριά από μας τη στεριά, πάνω στις κορυφογραμμές, βλέπαμε άπειρες μικρές φωτιές. Ήταν φαντάρι μας που ενθουσιάστηκαν με τους λογαριασμούς μας και δυνάμωναν ακόμη περισσότερο στις φωτιές για να χαιρετήσουν το ναυτικό μας. Το 1942, μέσα σε 6 μήνες, εκπληρώσαμε 29 διακεκριμένες επιχειρήσεις. Διασχίσαμε 27.800 ναυτικά μίλια και μείναμε 1.590 ώρες εν πλώ και εν πολεμική Αιγαίος. Και τίμησαν την πατρίδα.